Και να κλείσουμε το τέταρτο μέρος με ένα θέμα που έχει να κάνει με τα περίφημα μπλε καβούρια. Καθώς ξέρετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα στη ζωή μας έχουν μπει περίφημες μοβ αλλά και γαλάζιες μέδουσες. Τώρα σιγά σιγά πάμε να βάλουμε λίγο στην καθημερινότητά μας και τον όρο μπλε καβούρια. Ένα φαινόμενο το οποίο κακά τα ψέματα παρατηρείται έντονα τα τελευταία δύο χρόνια σε περιοχές μεταξύ αυτών και στην Ελούντα εδώ στην Κρήτη. Πάμε στην κυρία Αναστασία Μίλιου, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, μετά τις μοβ μέδουσες έρχονται και τα μπλε καβούρια, δηλαδή πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αν πρέπει να ανησυχούμε. Κοιτάξτε, καταρχήν και για το θέμα των μεδουσών και για το θέμα των ξενικών ειδών, δεν χρειάζεται πανικός. Γνώση χρειάζεται, πληροφορία και να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά εμείς οι ίδιοι είμαστε εμείς που αλλάζουμε το περιβάλλον θαλασσών μας και βασικό πρόβλημα και βασική αιτία είναι η πυραλίαση. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, μία από τις ελάχιστες στον κόσμο, που δεν έχουμε καμία ουσιαστική διαχείριση της αλίας. Εξαντλούμε τους θαλάσσιους χώρους, αδειάζουμε τις θάλασσες, φεύγουν τα είδη τα ντόπια, φεύγουν οι θηρευτές των μεδουσών, φεύγουν οι θηρευτές τα είδη που θα τρώγανε τα υπολικά είδη, που θα κρατούσαν ισορροπία στα θαλάσσια κλιμάκια και τι μένει. Μια κενή θάλασσα, ένα μόνιμο χωράφι, μπορώ να το πω έτσι, για τα ξένα είδη, για τα μέδουσα, για διάφορα άλλα εξάρτητες τοπικές ημί που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Επομένως, αντί για πανικό και αντί για ανησυχία, θα συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον ως πολίτες, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά για να ανταμετωπίσουμε την υπεραλίευση. Είτε είμαστε σίγουρα μεγάλο μέρος της ευθύνης όχι η πολιτεία, αλλά και εμείς ως πολίτες, οι καταναλωτές, οι ψαράδες, οι επαγγελματίες, οι ερασιτέχνες, οι έμποροι, όλοι μας μοιραζόμαστε ένα μερίδιο ευθύνη για αυτό το άρχημα των θαλασσών. Οπότε ανθρώπινος παράγοντας για ακόμα μία φορά και η ανεξέλεγκτη αυτή νοοτροπία και δράση μας έχει οδηγήσει σε αυτά τα φαινόμενα. Και τώρα βέβαια τι κάνουμε, η αλήθεια είναι και πώς συμπεριφερόμαστε, καθώς μέσα από τις συγκεκριμένες ειδήσεις, ίσως σε πολλές περιπτώσεις αδικαιολόγητα, έχει προκληθεί έτσι μία ανησυχία. Ακριβώς. Ανησυχία αυτή την εποχή θα έπρεπε να μας προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Μόνο την περσινή χρονιά τα επίσημα στατιστικά αναφέρουν για 340 θανάτους στη θάλασσα και μόνο σε 5 χρόνια 1.700 θάνατοι, όσο είναι ένα μεσαίο χωριό. Άρα, ας κοιτάξουμε τον ανθρώπινο παράγοντα όσον έχει να κάνει με την ασφάλεια τη δική μας στη θάλασσα. Οι μέδουσες είναι κάτι που η εξάρτηση, η αυξήση είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Το παρατηρούμε και σίγουρα εδώ και εκατοντάδες χρόνια συμβαίνει εποχιακά, σίγουρα πιο έντονα, αλλά συμβαίνει. Όλοι μας έχουμε ξαναδεί εξάρτηση μεδουσών, δεν είναι κάτι το καινούργιο και είναι λογική, χρειάζεται. Το ίδιο έχει να κάνει και με τους καρχαρίες και τα διάφορα άλλα είδη που ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο καιρό να μας ανησυχούν. Για ανησυχία για μας είναι ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγοντας και αυτό θα πρέπει να θέλω πρώτα να συζητάμε κάθε μέρα τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε τα ατυχήματα στη θάλασσα σε μια εποχή που είμαστε όλοι τόσο ευάλωτοι και βλέπουμε γύρω μας τα στάθη να έχουν φέρει δυστυχώς μια χώρα στις ελληνικές θάλασσες μετά από 2 χρόνια COVID και θέλει λίγο παραπάνω προσοχή. Μάλιστα. Το κεντρικό μήνυμα το οποίο θέλετε να προκύψει μέσα από τη συζήτησή μας ποιο είναι? Ότι τυχαίνει να είμαστε οι σημερινοί διαχειριστές μιας πολύ πλούσιας θάλασσας που διακόμαστε στην Ελλάδα. Άρα το χέρι μας είναι να τη γνωρίσουμε. Είναι αδιανόητο να περιμένουμε πώς θα το Instagram στη Νέα Υόρκη για να μιλήσουν για το φταπόδι ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε αισιόδες, είμαστε μια θαλασσινή χώρα, μια χώρα με μεγάλη ιστορία, παράδοση. Από το Αριστοτέλη που ξεκίνησα να μελετάω τα θαλάσσια είδη μέχρι και σήμερα. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε λίγο παραπάνω γνώση, λίγο παραπάνω ευθύνη. Μάλιστα. Γιατί θα είμαστε είτε η γενιά που θα τα καταστρέψει όλα, είτε αυτή που μπορεί να κάνει μια αλλαγή. Μιλάμε πάρα πολύ για το περιβάλλον. Ας κάνουμε κάτι όλοι ουσιαστικά και ώστε μοιραστούμε την ευθύνη. Κυρία Μίλιου, να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, ανθρώπινος παράγοντας, ένα φρένο να αλλάξει λίγο η νοοτροπία, καθώς αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας.